μπροστά σε περιστατικά δηλητηριασμένων όρνεων στην περιοχή της Κλεισούρας βρέθηκαν οι άνθρωποι του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ορέων. Εντοπίστηκαν 11 όρνια τα οποία ήταν δηλητηριασμένα και μόλις 2 κατάφεραν να σωθούν. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον Φορέα Διαχείρισης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και η έκταση του περιστατικού, καθώς και να αποφευθούν περαιτέρω δηλητηριάσεις. Αξίζει να τονιστεί ότι στην περιοχή βρέθηκε και η ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Ορνηθολογικής με τον ειδικά εκπαιδευόμενο σκύλο. Δυστυχώς, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, αρκετά δυσάρεστο. Ο τελευταίος πληθυσμός των όρνιων της Δυτικής Ελλάδας απειλείται πλέον με τον πιο εμφατικό τρόπο. Χθες εντοπίσαμε 8 δηλητηριασμένα όρνια τα οποία ήταν νεκρά. Προστίθονται στο σύνολο ακόμη 3 δηλητηριασμένων, 11 στο σύνολο. Μόνο τα 2 καταφέραμε και τα... και δώσαμε τις πρώτες βοήθειες, τα περιθάλψαμε και τα στείλαμε στο κέντρο περιθάλψης άγριας ζωής Άνιμα. Τα υπόλοιπα δυστυχώς είναι νεκρά. Δυστυχώς, ενώ έχει συνειδητοποιηθεί από την πλειονότητα των χρηστών της γης, κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί, ότι η χρήση δηλητηρίων για την καταπολέμηση των φυσικών θηρευτών όπως είναι ο λύκος ή η αλεπού, όχι μόνο είναι παράνομη και τιμωρείται με πρόστιμα, αλλά δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Κάποια συνείδητοι όμως δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν δηλητηριασμένα δολώματα. Και μάλιστα τη στιγμή που για περιπτώσεις ζημίας από τέτοιους φυσικούς θηρευτές υπάρχει και έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία αποζημίωσης. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο λύκος ή αλεπού. Δηλαδή, πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί ακόμα και στους τους σκύλους που έχουν κυνηγεί. Ως γνωστό, στα Καρνανικά όρη και στον βιότοπο του Αρακίνθου και των στενών της Κλεισούρας βρίσκει καταφύγιο διαβίωσης ένα από τα μεγαλύτερα νεκροφάγα αρπακτικά, το όρνιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως είδος αυστηρής προστασίας και θεωρείται παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση, αφού οι πληθυσμοί του έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Η αποικία των Ακαρνανικών μαζί με την αποικία του Αρακίνθου αποτελούν τον ζωτικό του χώρο και είναι σήμερα οι μόνες βιώσιμες στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Ο Φορέας Διαχείρισης Μεσολογγίου Ακαρνανικών Ορέων, ως αρμόδιος για τη διατήρηση, την προστασία των ενδιαιτημάτων και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής, παρακολουθεί και καταγράφει τον πληθυσμό του είδους με επισκέψεις πεδίου, καταγράφοντας τη σύνθεση του πληθυσμού, την ετήσια διακύμανση και την βιολογία της αναπαραγωγικής του δραστηριότητας. Αποδεκατίζονται και είναι οι μοναδικές αποικίες που έχουν απομείνει. Η αποικία των όρνιων της Κλεισούρας και των Ακαρνανικών Ορέων είναι μοναδικές και δυστυχώς με τέτοιες πρακτικές μόνο κακό μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον πληθυσμό που είναι από τα πιο απειλούμενα ζώα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή στο κόκκινο βιβλίο δηλαδή των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας είναι ως τρωτό. Δυστυχώς οι ενέργειες που κάνουμε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, με το Δασαρχείο Μεσολογγίου, με την Θηροφυλακή, προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να ενημερώσουμε τον κόσμο και για να σταματήσει αυτή η παράνομη πρακτική, για να μην χάσουμε όλο τον πληθυσμό των όρνιων.